στην Κωνσταντινούπολη, δίπλα από την Κωνσταντινούπολη, υπήρχε ένα χωριό. Μέσα σε εκείνο το χωριό υπήρχε ένα πλάσμα το οποίο θα μας διδάξει τώρα τι συνέβηκε. Ο Θεοδόρητος, ο επίσκοπος Κύρου, ήταν στην επισκοπή του και όπως ήταν στην επισκοπή του, καλή ώρα, όπως είμαι θα τώρα, κάθεσαν στο τραπέζι και την ίδια ώρα που κάθεσε παρουσιάστηκε ένας μοναχός. Εκείνος ως επίσκοπος που ήταν, τον προσκάλεσαν στο τραπέζι. Όταν τον προσκάλεσαν στο τραπέζι, αντελήφθηκε ότι στο δεξί του χέρι υπήρχε ένα μαύρο υφασμά, ζωσμένο το χέρι του μέχρι κάτω. Του λέει ο δεσπότης που εκάθεσε κοντά του, «Τι σου συμβαίνει και το έχεις δεμένο το χέρι σου?» Και εκείνος με πολύ λεπτότητα μπροστά στο δεσπότη το απεμάκρυνε χωρίς να δώσει καμία απάντηση. Λύνουμε στο δεσπότης όταν είδαν ότι έκανε ένα ελιγμό και έφυγε, της ματώνει να δει τι έχει το χέρι του και είναι δεμένο με ένα μαύρο ρούχο. Οπότε χωρίς να το αντιληφθεί ο μοναχός, σηκώνει το χέρι του δεσπότης και τραβάει αυτό το μαύρο ρούχο από το χέρι και το ξεσκεπάζει. Μόλις το ξεσκέπασε όμως, βγήκε μια τέτοια βρώμα, ούτως ώστε αν άνοιγαν 100 βόθροι δεν έφταναν τη βρώμη αυτή, τη βρώμα. Οπότε του λέει, τι συμβαίνει? Δυνόμαστε ότο να του πει τι συμβαίνει, δεν αντέχανε οι άλλοι μοναχοί και βγήκαν έξω και έξω από την αίθουσα εκείνη, ευρωμούσε και πάλι και δεν άντεχα. Οπότε το παίρνει ο μοναχός από το χέρι του δεσπότη και τυλίγει το χέρι του και σταματάει η βρώμα. Φοβερό πράγμα. Του λέει, τι συμβαίνει παιδάκι μου? Του λέει, δεσπότη μου, θα σου πω τι συμβαίνει και θα βγάλεις εσύ τα συμπεράσματα. Είχα γονείς οι οποίοι ήταν πλούσιοι. Ο πατέρας μου ήταν πλούσιος, η μητέρα μου ήταν πλουσία. Πλην όμως, στο άνθος της ηλικίας μου, πεθαίνει ο πατέρας. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, λέει, και έμεινε η μανούλα μου, δεν μπορούσε να με ζήσει. Όλα τα πλούτη χαθήκανε, όλες οι περιουσίες καθήκανε και δεν μπορούσε να με βοηθήσει, λέει. Οπότε διάλεξε τον εύκολο δρόμο και έμπαιναν και έβγαιναν μέσα στο σπίτι πλήθος κόσμου της αμαρτίας. Οπότε σε μια στιγμή πεθαίνει η μανούλα μου, λέει, και μένω εγώ. Από εκείνα που απέκτησε από την αμαρτία, τα έπιασα και τα έδωκα όλα στους φτωχούς, λέει, και δεν άφησα τίποτε πάνω μου, αλλά ζητούσα επί μόνος να δω πού πήγαινε η μανούλα μου. Πού βρίσκεται. Οπότε δίπλα από εκεί που ήμουν υπήρχαν
μοναστήρια και πήγα στα μοναστήρια, λέει, και ζητούσα επιμόνως από τους μοναχούς να μου πούν πού πήγαινε η μανούλα μου. Εκείνοι οι μοναχοί μου είπαν ότι, παιδάκι μου, τούτο που ζητάς δεν είναι εύκολο πράγμα. Όταν πεθάνουμε, είμαστε στα χέρια του Θεού πλέον. Δεν ξέρουμε που μας βάζει ο Θεός. Μα θέλω να μάθω. Δεν μπορεί να μάθεις. Είναι δύσκολο πράγμα. Αφάνταστο δύσκολο. Πλην όμως, θα σας συμβουλεύσουμε και αν θέλεις να ακολουθήσεις την πορεία σου, ακολούθησε. Θα φύγεις από εδώ και θα πας στα Ιεροσόλυμα και θα πας στον Πατριάρχη εκεί να του ζητήσεις να σου πει αυτό το πρόβλημα που έχεις και να σου το λύσει. Πραγματικά φεύγει και πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, βρίσκει τον Πατριάρχη, κάθεται κοντά του, του μιλεί, τον συμβουλεύεται και ο Πατριάρχης του λέει, παιδάκι μου, τούτο που ζητάς δεν μπορεί να το βρεις εύκολα. Μάλλον δεν το βρίσκεις ποτέ, αλλά θα φύγεις από εδώ, δεν υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι θα σου πούνε τι, πού βρίσκεται η μανούλα σου. Θα πάεις, του λέει, στην Θηβαΐδα που έχει μοναχούς Αγίους εκεί μέσα και μπορεί να σε βοηθήσουν. Φεύγει από εκεί, πηγαίνει στην Αίγυπτο και τραβάει μέσα στη Θηβαΐδα τα μοναστήρια το ένα πίσω από το άλλο. Ερωτά την ίδια ερώτηση, πού βρίσκεται η μανούλα μου, αφού του είπε την όλη κατάσταση. Και αυτή του λέω, ούτε εδώ μπορεί να βρεις κανέναν που θα σου πει. Μα μέσα στους Αγίους λέει που είστε τόσο Άγιοι, τόσο αφοσιωμένοι μέσα στις νηστείες, μέσα στις αγρυπνίες, δεν μπορείτε να μου πείτε. Δεν μπορούμε να σου πούμε, του λέει. Δεν υπάρχει ο ειδικός εδώ. Αφού έμεινε μερικές μέρες εκεί, μετά τον ελυπήθησα και του εφώναξα και του είπα, έλα εδώ, να σου δώσουμε παξιμάδια, να σου δώσουμε νερό και θα τραβήξεις προς την Ανατολή μέσα στην ερημιά και θα πάεις και θα βρεις ένα μονάχα που βρίσκεται μέσα στην έρημο και είναι μονάχος του και είναι Άγιος αυτός, να πάει και θα σου πει. Πραγματικά, παίρνει εκείνο το σακί με τα παξιμάδια και με το νερό και τραβάει μέσα στην έρημο της Αιγύπτου, μέσα στην έρημο της Θηβαΐδος και περπατούσε, με παρακαλώ, ένα μήνα, μέρα και νύχτα. Περπατούσα, δεν έβρισκε τίποτα, τίποτα, μόνο άμμο και τίποτε άλλο. Εν τέλει, στο μήνα, έφτασε σε ένα μέρος και είδε λίγο νερό που υπήρχε και προσπάθησε να δει τι άλλο υπάρχει, υπήρχαν πατήματα ανθρώπου. Κοιτάζει μπροστά του και βλέπει μία πόρτα μέσα σε ένα σπήλαιο. Πήγε να χτύπησε την πόρτα και ανοίγει η πόρτα εκείνη και βγαίνει ένας εξαϊλωμένος άνθρωπος, πετσί και κόκκαλο. Παιδάκι μου, του λέγει, πώς έκοψες και έρθεις εδώ μέσα, τι θέλεις, τι είναι αυτό. Με τον αγκάλιασε, τον εφιλούσε, του λέγει, έκανες τόσον κόπον, τι σε απασχολεί. Άνοιξε το στόμα του και του λέει, αυτό και αυτό και αυτό συνέβη, αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Και θέλω, του λέει, να μου πεις πού είναι η μητέρα μου. Αγωνιώ να μάθω. Εκείνη βρισκόταν μέσα στην αμαρτία μέρα νύχτα, λέει, και έκλεισε τα μάτια της, τώρα πού βρίσκεται. Όπως εστεκόταν ο γέροντας εκεί, με τον μπαστούνάκι του, του κάνει έναν κύκλο, και του λέει,
θα είσαι μέσα σε αυτόν τον κύκλο, του λέει, 7 μέρες και 7 νύχτες χωρίς να καθίσεις και να προσεύχεσαι, του λέει, στο Θεό, και εγώ μέσα στη σπηλιά θα κάνω το ίδιο, του λέει, και θα προσεύχομαι κι εγώ. Και στις 7 μέρες να μου πεις τι είδες. Πραγματικά έμεινε εκεί ο γέροντας. Όρθιος επί 7 ημέρες και 7 νύχτες, ο γέροντας μέσα στο σπήλαιο, νηστική με νηστεία, χωρίς νερό, στις 7 ημέρες, ο γέροντας που ήταν έξω από τη σπηλιά, είδε ένα φοβερό όνειρο. Γέροντα μου, του λέγει, είδα μια απέραντη λίμνη και μέσα σε εκείνη τη λίμνη, του λέει, που έβλεπα, στην όχθη της είχε μια κολυμβήθρα και είχε 3 άντρες λευκοφορεμένους, λέει, και είχαν νερό εκεί. Εγώ παρακαλούσα τον Θεό να μου δείξει τι είναι αυτή η λίμνη, τι έχει μέσα αυτή η λίμνη. Και όπως παρακαλούσα, λέει, εκείνα τα νερά της λίμνης έβραζαν και εκόχλαζαν και ανέβαζαν ψυχές, χιλιάδες ψυχές, λέει, πάνω και φώναζαν και ζητούσαν έλεος από τον Θεό. Κατέβαζαν το νερό η λίμνη και χανόντουσαν μέσα. Ανέβαζαν η λίμνη με το παφλασμό που είχε το νερό, φαινόντουσαν, εφώνεζα βοήθεια, βοήθεια. Πάλι κατέβαζε το νερό και κρύβονταν όλοι μέσα σε αυτό το νερό. Και όπως έβλεπα, λέει, είδα τη μανούλα, είδα τη μανούλα μέσα σε εκείνο το πλήθος όλων και με είδε. Μόλις με φώναξε, λέει, έρχεται το νερό και την κατεβάζει. Και χάνεται μέσα σε εκείνο το νερό. Το οποίο νερό, όμως, λέει, είχε τέτοια βρώμα που δεν μπορούσα να αντέξω. Έχασα τη μανούλα μου, δεν μπορούσα να τα πω και αρχίζω και προσεύχομαι και παρακαλώ και έρχεται το κύμα και ανεβάζει πάνω και με πλησιάζει σχεδόν στην όχθη. Πάω να την πιάσω και τραβάει το νερό και χάνεται. Πάλι περίμενα και ήρθε για τρίτη φορά, λέει, το νερό και ανέβασε εκείνον τον κολονόλο και τη μανούλα μου και έσκυψα και την έρκασα, λέει, από το χέρι και την έβγαλα έξω, λέει. Και την επήραν εκείνοι οι 3 λευκοφορεμένοι άντρες, την έβαλα μέσα στην κολυμβήθρα και χάθηκε όλο ό,τι είδα. Του λέει ο γέροντας, το ίδιο είδα και εγώ, του λέει. Το ίδιο ακριβώς είδα και εγώ. Και εκείνο το οποίο απομένει, του λέει, είναι να σου πω ότι ο Θεός την συγχώρεσε με τις προσευχές σου και με την αγωνία σου και με τις νηστείες σου και με τις αγρυπνίες σου και την έσωσε ο Θεός. Πλην όμως, την ώρα εκείνη ο γέροντας που βγήκε από τη σπηλιά, τράβηξε από το ράσο του και έκοψε ένα κομμάτι μαύρο πανί και μου τήληξε το χέρι που έπιασα τη μητέρα μου, λέει, και βράχηκε και βρωμούσε και δεν μπορούσε. Μου τήληξε το χέρι και ετελείωσε εκείνη η βρώμα, λέει, και το είχα κλειστό με εκείνο το πανί το μαύρο που μου το πήρε και μου το άνοιξε, λέει, και αυτό ήταν η αιτία που βρωμούσε, λέει. Αφού τελείωσε για τούτο το πράγμα, ο γέροντας του λέει, τώρα πώς θα πας στην Κωνσταντινούπολη, εδώ δεν υπάρχουν μέσα να σε μεταφέρουν, δεν υπάρχει τίποτα. Κάνει μία προσευχούλα ο γέρος, ο μοναχός, και εμφανίζεται ένα νέφος. Το νέφος όπως εμφανίστηκε, εκάθισε το μισό κοντά τους και το μισό προχώρησε. Οπότε παίρνει ο γέροντας το μοναχό, ζωσμένο το χέρι του,
και τούτο του λέει δεν θα το βγάλεις ποτέ, αλλά θα το έχεις για μαρτύριο του κόσμου, ο οποίος δεν θα πιστεύει και θα είναι μες στην αμαρτία, του λέγει, να πιστέψουν το τι γίνεται όταν κλείσουν τα μάτια τους. Σε ποιον δρόμο θα μπουν, σε ποια λίμνη θα μπουν και τι θα έχει εκείνη η λίμνη. Σταμάτησε τον έφος και σαν να είχε ένα λεωφορείο, μπήκε μέσα και σε δευτερόλεπτα λέει ήμουν στο σπίτι, χωρίς να καταλάβω τίποτα. Παιδάκι μου, ως εδώ τελείωσε όλη η αποκάλυψη στον Θεοδόρη τον Κύρου και του είπε όλα τα μυστικά και αυτό το φοβερό πράγμα. Και εμείς, τι λέει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, να απέχετε, λέγει, από οργήν, από θυμών, από αμαρτίες και τονίζει πορνεία. Παν αμάρτημα ο εάν πράξει άνθρωπος εκτός του σώματος εστί. Ο δε πορνεύον, λέγει, εις το ίδιο σώμα αμαρτά. Οπότε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ποιήσουν, λέγει, τα μέλη του Χριστού, μέλη πόρνης, μη γεννητό, λέγει. Εφόσον το σώμα μου είναι μέλος του Χριστού, λέγει, να το κάνω εγώ μέλος της πόρνης, λέγει, και να μην μπορώ να δω τον Θεό και να χάσω την ψυχή μου. Αυτά είναι τα λόγια του Ευαγγελίου, παιδάκια μου. Και εμείς, από αυτή μόνο τη φράση είπαμε αυτό το παράδειγμα και κάθε ένας που είναι κοντά και ακούει τούτα τα λόγια ας βάλει στο μυαλό του το τι γίνεται μετά τον θάνατο, μετά που θα κλείσουμε τα μάτια μας. Να σας πω, παιδάκια μου, ότι δεν υπάρχουν καθαρά πλάσματα σήμερα. Να σας πω ότι ζητούν οι αρχιερείς να έβρουν πλάσματα καθαρά για να βάλουν στο Άγιο Θυσιαστήριο και δεν υπάρχουν. Να σας πω το τι γίνεται με την νεότητα. Έχω ένα παιδί δικό μου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και βρέθηκε, λέει, σε ένα δρόμο που είχε ένα πορνείο και είδαν τα μάτια μου, λέγει, στρατιάν νεαρά παιδάκια να βλέπουν στην πόρτα για να μπουν μέσα στην κόλαση, λέει, ο ένα πίσω από τον άλλο. Να πούμε για τα παιδιά στο στρατό. Εκεί οι αξιωματικοί δυστυχώς το Σάββατο και την Κυριακή οδηγούν τα παιδιά στην πορνεία και του λέει θα πάεις και θα μου φέρεις και χαρτίν ότι επήγες. Μα για όνομα του Θεού, αν γίνει πόλεμος, ποιος Θεός θα μας βοηθήσει? Να αφήσουμε τη βλασφημία που βλασφημούν μέρα και νύχτα τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τον Τίμιο Σταυρό. Πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός? Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία με ανησυχούν εμένα προσωπικώς. Δεν ξέρω και οι άλλοι αν έχουν τέτοια αγωνία πάνω τους. Εάν ενδιαφέρονται για αυτήν την νεότητα, και να σας πω ένα παράδειγμα. Μία ημέρα ήρθαν στον Άγιο Γιώργιο από την Αυστραλία ένας πατέρας με ένα παιδάκι, 2 μέτρα. Τι θέλεις παιδί μου? Είναι το παιδί μου, λέει, άρρωστο. Τι αρρώστια λέει? Δεν μπορεί να δει κανένα, δεν μιλά σε κανένα, είναι πάντοτε σκητροπός και τα λοιπά. Πότε αρρώστησε, λέω, το παιδί σου? Όταν ήταν στο γυμνάσιο, λέει, ξαφνικά παρουσίασε έναν κόπο και βρέθησαν οι γειτόνοι, δυστυχώς, λέει, οι γειτόνοι, και με συμβούλευσαν ότι του λείπει η γυναίκα, να το πάρω στο πορνείο. Το πήρα και το μαγάρισα το παιδί μου, λέει, και τώρα είναι όπως το βλέπεις. Του λέω, παιδάκι μου, έκανες το μεγαλύτερο κακό στο παιδί σου. Τώρα εγώ τι θα κάνω? Παρακαλέσω το Θεό. Αν με τα δάκρυά σου το ελεήσει ο Θεός, αυτό είναι θέμα Θεού. Πραγματικά,
ο Πανάγαθος Θεός και ο Άγιος Γεώργιος έβαλε εκείνο το παιδί στην είσοδο του ναού. Ακριβώς που είναι η πόρτα, όπως είναι η πόρτα, στάθηκε εκεί. Όταν πήγαινε ο πατέρα να μπει μέσα στην εκκλησία, γύριζε εκείνο το παιδί, το χέρι του τσακ μία από πάνω και έπεφτε χάμω. Του έδινε μία μέσα στο σβέρκο και έπεφτε. Του λέω, το κακό που έκανε στο πληρώνει. Τώρα, αν θα γίνει καλά το παιδί σου, δεν ξέρω, εγώ θα κάνω το καθήκον, θα παρακαλέσω τον Θεό. Μετά έφυγε για την Αυστραλία, δεν γνωρίζω τι απέγινε. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν γονείς, δυστυχώς, γονείς, αθεόφοβοι γονείς. Και δεν θέλουν τα παιδιά τους να είναι περιστέρια ολόλευκα, αλλά να είναι μαυροκόρακες. Πού το παίρνεις βρε το παιδί σου? Πού το συμβουλεύεις να πάει το παιδί σου? Πάμε σε αυτούς τους αξιωματικούς μέσα στο στρατό. Είχα δικά μου παιδάκια τα οποία ήσαν μέσα στο στρατό και ερχόντουσαν και μου έλεγαν στην εξομολόγηση ότι δυστυχώς από τον αξιωματικό να πήγαμε εκεί σε αυτά τα μέρη, τα άνομα, τα παράνομα, και τώρα δεν έχουμε την υγεία μας. Δεν είχα την υγεία σας, διότι εκείνο το AIDS βγαίνει από την πορνεία, βγαίνει από τα ναρκωτικά, βγαίνει από τις άσωτες ημέρες που ζείτε και γι' αυτό. Αυτά, παιδάκια μου. Τούτο ήθελα να πω σήμερα για να πάρουμε ένα σύνθημα, να πάρουμε ένα παράδειγμα, να πάρουμε αποφάσεις, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Και διάβαζα ότι η Παναγία μας ζητάει από τον Υιόν της, όταν τη ζητούμε βοήθεια, ζητάει από τον Υιόν της να βοηθήσει το πλάνο που παρακαλεί την Παναγία. Και αποκρίνεται ο Χριστός στη μανούλα του. Και τι της λέει? Δικιά μου μανούλα, της λέει, με παρακαλείς, αλλά αυτός που έχει, λέγει, το βάρος, δεν μετενοήσε. Δεν μετενοήσε. Δεν ζήτησε έλεος από μένα. Του λέει, Υιέ μου, μα εδώ συγχώρησες την πόρνηση, συγχώρησες τον ληστίνε, συγχώρησες τον άσο, τον συγχώρησες όλους, Υιέ μου. Γιατί δεν το συγχώρησες καθώς? Δεν έχει μετανοήσει, λέει. Δεν κάνει τα έργα τα δικά μου, γι' αυτό θα υποφέρει, λέει. Και αν δεν τελειώσει μέχρι τώρα, θα πάει και στην αιώνα μου πέρασης. Αυτά κάνει η Παναγία μας. Ζητάει έλεος από τον Υιόν της και ο Υιός της απαντά ότι δεν μετενόησε, λέει. Η πόρνη μετενόησε, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία μετενόησε, ο ληστής πάνω στο σταυρόν επίστευσε. Γι' αυτό τους έχω κοντά μου, λέει. Γι' αυτό μένει σε εμάς να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δίνει μετάνοια ειλικρινή και να κοιτάξουμε τη ζωή μας, όπως είπαμε στο σήμερα ή στο κήρυγμα, το Θείο Κήρυγμα, ότι από τον καιρό που είμαι θα βρέθει ως τώρα, τι επράξαμε, πόσα επράξαμε. Τα έχουμε συγχωρεθεί, τα έχουμε μπει στο πνευματικό μας ή τα αφήνουμε εκεί γιατί είναι μικρής ηλικίας. Και ο Θεός που είναι ο βοηθός θα μας αξιώσει, παιδάκια μου, με την μετάνοια να μπούμε στον Παράδεισο, διότι ο Παράδεισος, το είπαμε και άλλοτε, είναι γεμάτος από μετανοημένους αμαρτωλούς. Διότι ουδείς αναμάρτητος ημί, εις ο Θεός. Λοιπόν, ως εδώ, για το την κυρία του, την ερχόμενη κυρία του, να έχει ο Θεός. Να πάτε στο καλό και να μην αφήσετε.